Ο Φόβος, μια παραγωγή του Διπεθέ Καλαμάτας και του Γιώργου Λικιαρδόπουλου, παρουσιάζεται την 3η, 12 και 4η, 13 Ιανουαρίου στο Θέατρο Αντιγόνου Βαλάκου. Το Διπεθέ Καλαμάτας αναθέτησε μια καινοτόμο σκηνοθέτη, την Έλληνα Πέγκα, την κεντρική του παραγωγή. Συγγραφέα και σκηνοθέτη με σημαντική πορεία στο χώρο του Πρωτοποριακού Θεάτρου, διασκευάζει και σκηνοθετεί τη θαυμάσια νουβέλα του μεγάλου Αυστριακού συγγραφέα Στέφαν Τσβάιχ. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Διπεθέ Καβάλας και με την ιδιότητα του Προέδρου, θα ήθελα να σας καλωσορίσω στην σημερινή συνέντευξη τύπου, η οποία είναι η πρώτη για το 2016 και η οποία ταυτίζεται με την πρώτη φιλοξενία του Διπεθέ στο Θέατρο Αντιγόνη Βαλάκου, η οποία έχει να κάνει με την παράσταση «Φόβος», η οποία είναι μια συμπαραγωγή του Διπεθέ Καλαμάτας με τον Γιώργο Λικιαρδόπουλο. Να σας ευχηθώ όλους σας ένα δημιουργικό 2016 με αφορμή την επικοινωνία μας, να έχετε υγεία στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δημοσιογραφικές επιτυχίες. Είναι ιδιαίτερη χαρά που στο πάνελ βρίσκομαι εγώ και η σκηνοθέτης της παράστασης «Φόβος», η κυρία Έλενα Πέγκα, η οποία είναι γνώριμη στο θεατρικό κοινό της πόλης μας, και νομίζω ότι τα δείγματα δουλειάς τα οποία έχει δείξει μέχρι σήμερα, αλλά και αυτά τα οποία θα ακολουθήσουν, αποδεικνύουν έμπρακτα την εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό της από πλευράς του Διπεθέ Καβάλας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Απλά να πω εγώ ότι η παράσταση «Φόβος» στο Αντιγόνη Βαλάκου θα ανέβει το βράδυ της Τρίτης αλλά και της ερχόμενης Τετάρτης στις 9. 14 ευρώ είναι η γενική είσοδος, με 12 ευρώ τα φοιτητικά εισιτήρια. Και πιστεύω ότι η πρώτη παράσταση του Διπεθέ για το 2016, που ανοίγει τον κύκλο των παραστάσεων είτε παραγωγών του Διπεθέ είτε φιλοξενίας, θα στεφθεί με απόλυτη επιτυχία. Βέβαια υπάρχει και η παράσταση «Η παιδική ο Τρομάρας», ο οποίος σημείωσε και σημειώνει μεγάλη επιτυχία. Είναι παράξενο που είμαι μόνη μου. Οι ηθοποιοί έχουν μείνει στην «Ήτανε να έρθουνε μαζί», αλλά έχει πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία και απήχηση παράσταση Θεσσαλονίκη. Είμαστε sold out συνέχεια, έχουμε βάλει 2 έξτρα παραστάσεις και διώχνουμε κόσμο και έτσι τους κρατήσανε ακόμη μία παράσταση σήμερα τη Δευτέρα, την 7η παράσταση, και θα έρθουν αύριο το πρωί. Οπότε έχω έρθει με τους τεχνικούς για να ετοιμάσουμε τα φώτα και τα σκηνικά και όλα, και για τη συνέντευξη βέβαια. Οπότε είναι πολύ χαρά που... Οπότε έρχομαι και χαρούμενη μετά από αυτή την επιτυχία. Η παράσταση είναι συμπαραγωγή από το Διπεθέ Καλαμάτας και τη εταιρεία Λυκόφως του Γιώργου Λικιαρδόπουλου από την Αθήνα. Ξεκίνησε στην Καλαμάτα, έκανε ένα κύκλο παραστάσεων εκεί στο Διπεθέ με μεγάλη επιτυχία και ανεβαίνουμε τώρα Θεσσαλονίκη, Καβάλα, και θα καταλήξουμε στην Αθήνα 22 Ιανουαρίου. Εγώ είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη που είμαι στην Καβάλα. Ήμουν εδώ σχεδόν πριν 3 χρόνια με την παράσταση «Το χέρι» με τη Θεοδόρα Τζίμου, που ήταν sold out, ήταν μια παράσταση που είχε αρέσει πολύ, θυμάμαι, και μάλιστα παίζαμε δευτερότριτο και είχε παγωνιά τότε. Η παράσταση «Φόβος» είναι σε ένα άλλο κλίμα, δεν είναι σύγχρονο έργο, είναι μια νουβέλα του Τσβάιχ, του αυστριακού συγγραφέα που ήταν πάρα πολύ αγαπητός όσο έγραφε και ακόμη, και είναι γνωστός για τις μικρές νουβέλες του, οι οποίες έχουν ψυχαναλυτικό χαρακτήρα, και ήταν και πολύ στενός φίλος του Φρόιντ.